Αγαπητοί συνάδελφοι, ειλικρινά σας λέω ότι εγώ δεν κουράστηκα από τη συζήτηση που γίνεται εδώ. Είναι ένας διάλογος, κατά την άποψή μου, παραγωγικός, ενδιαφέρον. Αν υπάρχει κάποιος στέλεχος της διοίκησης του Δήμου, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο που κουράζεται, μπορεί να παραιτηθεί. Έτσι λειτουργούν τα δημοτικά συμβούλια, έτσι λειτουργούσαν πάντα. Και αν κάποιος επικαλείται την κούραση των δημοτών που μας ακούν από τη τηλεόραση, οι δημότες έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν κανάλι. Πάντως δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία και κανένα σύνθημα για να υποβαθμιστεί παραπέρα από ό,τι είναι σήμερα η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το λέω αυτό γιατί κάτω από το σύνθημα το οποίο έχει ρίξει ο Δήμαρχος «Εμείς κάνουμε έργο, δεν θέλουμε λόγια», γίνεται μία προσπάθεια, ευγενικά στο κείμενο του απολογισμού και έτσι όπως έγινε η εισήγηση του Δημάρχου, αλλά σε άλλες του δηλώσεις, να χαρακτηριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο ως καφενές. Επειδή λέει μιλάμε πολύ. Δώσαμε τη λύση. Άλλωστε, οι περισσότεροι αντιδήμαρχοι δεν βρίσκονται εδώ, κάπου θα είναι. Καλό κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, όπου και αν ανήκει, ακόμα και στην παράταξη της διοίκησης, να μην επιτρέψει την παραπέρα υποβάθμιση. Αυτή η οποία καταγγέλλεται και όχι μόνο για λόγους αντιπολιτικούς, όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Να μην υποβαθμιστεί παραπέρα το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι υπάρχει λόγος. Και ο λόγος είναι να μην γίνεται συζήτηση, μεθοδευμένα να μην γίνεται συζήτηση, διότι πρέπει με fast track διαδικασίες, από την πίσω πόρτα, χωρίς να ενημερωθεί το κυρίαρχο όργανο του Δήμου, το αποφασιστικό, το Δημοτικό Συμβούλιο, να περνάνε σοβαρότερες αποφάσεις για την πόλη. Και να βρισκόμαστε στην τροπιαστική κυριολεκτικά κατάσταση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μαθαίνουν, εγώ πιστεύω και πολλοί της πλειοψηφίας, να μαθαίνουν τι αποφασίζει ο Δήμος από τα μέσα ενημέρωσης. Με κορυφαίο παράδειγμα την παράδοση της Βίλας Πετρίδη, όπου το προηγούμενο βράδυ σε Δημοτικό Συμβούλιο έλεγε ο Δήμαρχος: «Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω που πηγαίνει η Βίλα Πετρίδη, διότι μπορεί να χαλάσει δουλειά», και μέσα σε λίγες ώρες το επόμενο πρωί δήλωνε ότι πήγαινε στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας στα μέσα. Από εκεί το μάθαμε. Δεν ντροπιάζει εμάς. Ντροπιάζει το Δήμο και τη δικιά του διοίκηση. Και κάτι ακόμα, επειδή μιλήσαμε για τη Βίλα Πετρίδη. Ξέρετε ότι εμείς, σαν ΚΚΕ, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, δεν συνηθίζουμε να κάνουμε προσωπικές κριτικές. Εμένουμε στο ζήτημα της πολιτικής κριτικής. Ωστόσο, υπάρχουν τακτικές οι οποίες πραγματικά μπορούν να καλλιεργήσουν και λάθος αντίληψη, κακή αντίληψη διοίκησης. Δηλαδή, είμαι δήμαρχος, είμαστε διοίκηση, είμαστε πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και με τη μαγιά μας. Λοιπόν, μαγιές δεν επιτρέπονται σε κανέναν. Ούτε στη διοίκηση, ούτε στην αντιπολίτευση. Το λέω αυτό γιατί χθες το απόγευμα, σε μια διαδικτυακή συζήτηση του γνωστού δημοσιογράφου του κυρίου Σαββίδη, του Παντελή Σαββίδη, για το θέμα της Βίλας Πετρίδη κτλ. Εγώ με συγχωρείτε, αλλά ντράπηκα, παρότι δεν είμαι στην πλειοψηφία του Δήμου. Εμφανίστηκε αντιδήμαρχος, δεν έχει σημασία το όνομα, ο οποίος με ειρωνικό τρόπο, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αντιμετώπιζε σοβαρούς ανθρώπους, όπως τον πρόεδρο της Ένωσης για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, τον κύριο Σιγκελάκη, τον απόστρακτο στρατηγό Αλευρομάγειρο, επίσης από την ίδια οργάνωση για την Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, τον καθηγητή ιστορίας, τον Γιώργο Μαργαρίτη, ηρωνικά, στο τελευταίο μάλιστα του είπε ότι δεν έχει και παιδεία ο καθηγητής Πανεπιστημίου, για να δικαιολογήσει την απαράδεκτη απόφαση να παραδώσει τη Βίλα Πετρίδη στο Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας κατ' επιταγή της κυβέρνησης, κατ' επιταγή της γερμανικής κυβέρνησης και με νομοθεσία ΣΥΡΙΖΑ. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Και μάλιστα υπερηφανευόμενος ότι αυτή η διοίκηση, όχι προηγούμενη, ούτε προπροηγούμενη, ούτε η άλλη, και ότι είναι η μοναδική ικανή να το κάνει, έχει δώσει, λέει, για πρώτη φορά εθνικό πρόσημο στο Δήμο. Λες και όλοι οι υπόλοιποι είναι αντιεθνικοί. Πολιτική κριτική, ναι. Αν τους ξαναβάλουμε ότι όσοι δεν είναι μαζί μας δεν έχουν εθνικό πρόσημο, με συγχωρείτε, αναφέρεται σε άλλες εποχές. Και είναι επικίνδυνο. Και εμείς καταλαβαίνουμε
ότι πρέπει ο Δήμαρχος με τους 7 στους 49 Δημοτικούς Συμβούλους να κάνει συνεργασίες για να συμπήξει ένα μόρφωμα διοίκησης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανεχτούμε την ακροδεξιά να πάρει κεφάλι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον απολογισμό. Στο προεκλογικό μας πρόγραμμα «Η Λαϊκή Συσπήρωση», απευθυνόμενοι βέβαια στο Δημότη, γι' αυτό είναι στον Ενικό, λέγαμε επιλέξει την επομένη των εκλογών Δημότη, ξέρεις τι θα κάνουν όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Θα δώσουν τα χέρια, θα συνεργαστούν στην εφαρμογή μιας ακόμα χειρότερης πολιτικής για το Δήμο και γενικότερα. Γιατί αυτό επιτάσσουν τα κόμματά τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχει το Δήμο, το ΝΑΤΟ κτλ. Και τα ενδιαφέροντα που θέλουν να καταστήσουν τη Θεσσαλονίκη, σώνει και καλά με το σύστημα κέντρο των Βαλκανίων, δικό τους επιχειρηματικό, οικονομικό, διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο σε μια κρίσιμη περιοχή που περνάει τεράστιες ανακατατάξεις και αναταράξεις. Δεν περιμέναμε όμως, παρά αυτή μας την εκτίμηση, για την οποία ήμασταν βέβαιοι, ότι αυτό θα γινόταν τόσο γρήγορα από το ίδιο το βράδυ των εκλογών. Θα γελιοποιούνταν τόσο γρήγορα και τόσο έντονα αυτό το ανέκδοτο κυριολεκτικά περί ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών υποψηφίων, με μοναδικό έναν από όλους τους 19 υποψήφιους, αυτών της Λαϊκής Συσπήρωσης του ΚΚΕ, να λέει ευθαρσώς, κύριε, εμείς μας στηρίζει κόμμα. Το ΚΚΕ. Λέει ο Δήμος, η διοίκηση, όπως και σε άλλους Δήμους. Αυτοί οι συμβιβασμοί, λέει, και οι συνεννοήσεις γίναν για να διοικηθεί ο Δήμος. Μιας και η παράταξη του σημερινού Δημάρχου, ο λαός στις εκλογές, της έδωσε 7 δημοτικούς συμβούλους από τους 49. Βέβαια, εκ των υστέρων ήρθε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με την αλλαγή του εκλογικού νόμου για την τοπική διοίκηση, όχι μόνο μετέφερε όλες τις ουσιαστικές αρμοδιότητες από το μοναδικά λαϊκά νομιμοποιημένο όργανο του Δημοτικού Συμβουλίου στο εξ αρχής ταγμένο με την διοικητική πλειοψηφία, Οικονομική Επιτροπή κτλ. Αλλάζοντας λοιπόν και τον εκλογικό νόμο, ξέρετε τι είπε η κυβέρνηση. Ότι αν με τα ίδια ποσοστά ένας υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες εκλογές, με απλή αναλογική όπως στις προηγούμενες, έπαιρνε 7 δημοτικούς συμβούλους στους 49, τώρα θα πάρει 25, με το ίδιο ποσοστό. Συν δώρο 18 δημοτικοί σύμβουλοι για να αποκτήσει την πλειοψηφία. Και τους βλέπω όλους ευχαριστημένους. Δεν ήταν λοιπόν το ζήτημα αν θα κυβερνηθεί όχι ο Δήμος, γιατί όλοι θέλουμε να κυβερνηθεί και να λυθούν κάποια προβλήματα. Ήταν ότι όλοι όσοι συνεργάστηκαν και από πολύ διαφορετικούς πολιτικούς χώρους είχαν ενιαία πολιτική στρατηγική, ενιαία αντίληψη για το τι είναι σήμερα σε ποιον πρέπει, και ποιον πρέπει να εξυπηρετήσει ένας Δήμος. Τα συμφέροντα του λαού ή τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγάλων ομίλων. Βέβαια, θα μπορούσαν και πολλοί άλλοι να συμμετάσχουν σε αυτήν εδώ τη συνεργασία. Άκουσα μάλιστα πριν την κυρία Νοδοπούλου να λέει, αν κατάλαβα καλά, να κάνει ένα κάλεσμα διαλόγου και συνεννόησης και συνεργασίας σε κάποια θέματα με τον Δήμο. Εμείς δεν το κάνουμε. Θα μπορούσε κάλλιστα να συνεργάζεται και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι. Γιατί ακριβώς υπηρετούν την ίδια πολιτική. Αυτό που τους εμποδίζει από μια τέτοια συνεργασία είναι το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, η μάχη δηλαδή που διεξάγεται στο κέντρο της πολιτικής εξουσίας για το ποιος θα κρατήσει ή θα πάρει επόμενος την κυβερνητική καρέκλα. Αυτό μονάχα τους ενδιαφέρει. Εκεί προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις ακόμη και στο επίπεδο του Δήμου. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, επειδή πια τους ξέρουμε όλους, όλοι έχουν κυβερνήσει, ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια ακριβώς οικονομικά συμφέροντα, τα οποία έχουν το πάνω χέρι με οποιαδήποτε διακυβέρνηση. Προεκλογικά, και όχι μόνο προεκλογικά, λέγαμε ότι ο θεσμός της τοπικής διοίκησης, δεν το λέμε αυτοδιοίκηση εμείς, έχει καταστεί το δεξί τοπικό χέρι του κεντρικού κράτους. Τοπικός φορομπήκτης του λαού, τοπικός τροχονόμος των επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό βέβαια συμβαίνει σε όλους τους Δήμους. Όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση στα γρήγορα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο Δήμος δεν είναι απλά το δεξί χέρι μιας κυβέρνησης. Ψηφίδα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό το ονομάζει ο απολογισμός του Δήμου, αλλά στην κυριολεξία έχει καταντήσει υποκατάστημα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση βάζει προτεραιότητες, η κυβέρνηση αποφασίζει, η κυβέρνηση εντέλει, ο Δήμος εκτελεί. Απλώς. Το ίδιο βέβαια κάναν και οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Όμως ο σημερινός δήμαρχος, και δεν είναι προσωπικό, είναι για τη διοίκηση ολόκληρη, παρά τα πικάντικα
επικοινωνιακά καυγαδάκια του με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον Γιάννη Μπουτάρη, αποδεικνύει κάθε στιγμή και όσο περνάει ο καιρός ότι υπήρξε ο καλύτερος μαθητής του και ο άξιος συνεχιστής του. Ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτική κατά γράμμα, με το σύνθημα ναι στα συμφέροντα, ναι στο αντιλαϊκό κράτος, όχι στο λόγο και τις ανάγκες του. Να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι άλλαξε από την περίοδο Μπουτάρη στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Ας μην το λέμε μεταξύ μας, ας ρωτήσουμε τον κόσμο. Τίποτα. Χειροτερεύουν τα πράγματα, δεν καλυτερεύουν. Δεύτερον, τι ενδιαφέρει τον κόσμο να ακούσει? Είναι μονάχα τα προβλήματα που συζητάμε εδώ μέσα? Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί το ξανασυζητήσαμε. Με τι πρέπει να ασχολείται ένας Δήμος? Γιατί όσες φορές βάζουμε εμείς, αλλά εκεί σε Σπύρος, ορισμένα γενικά ζητήματα, τα οποία αφορούν επιτακτικές άμεσες ανάγκες του λαϊκού συνόλου, πολλές φορές ακούμε την απάντηση από τη διοίκηση και από τον Δήμαρχο: αυτά δεν είναι θέματα δικά μας, είναι θέματα της κεντρικής διοίκησης. Ωστόσο, μέσα στον απολογισμό λέει ο Δήμος ότι το περηφανευόμαστε, η διοίκηση του Δήμου δηλαδή, ότι βάζουμε πλέον χέρι και στα ζητήματα πέραν των αρμοδιοτήτων της τοπικής διοίκησης, στα κεντρικά πολιτικά θέματα που αποφασίζει η κυβέρνηση. Έχουμε λόγο, προσπαθούμε να πάρουμε το πάνω χέρι. Αφού το λέει λοιπόν αυτό το πράγμα, και επειδή κανένας δεν μπορεί να αντιλέξει στο εξής, ότι το θέμα της υγείας τώρα με την πανδημία είναι προταρχικό θέμα για αυτούς που εξέλεξαν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο για το λαό της πόλης, και δεν μπορούμε να διαγράψουμε αυτή την ανάγκη από αυτούς που μας έστειλαν εδώ, υποτίθεται για να τους εκπροσωπήσουμε, να ρωτήσουμε και το θέμα της υγείας τι έχει κάνει ο Δήμος. Είπε μία κουβέντα, μία, για την απαράδεκτη κατάσταση των νοσοκομείων στην πανδημία, για το γεγονός ότι ένας ολόκληρος λαός, αλλά και σε άλλες χώρες, κλείστηκε στο σπίτι επειδή δεν υπήρχαν νοσοκομεία για να τον περιθάλψουνε? Αυτό δεν είναι εκτίμηση του ΚΚΕ, αυτό είναι εκτίμηση όλων των κυβερνήσεων και της ελληνικής. Σας κλείσαμε μέσα γιατί δεν έχουμε κρεβάτια. Έγινε τίποτε μετά το άνοιγμα της αγοράς και τον περιορισμό των μέτρων? Τίποτα απολύτως. Προτείναμε εδώ για τη Θεσσαλονίκη, για να μην μας λέτε ότι γενικολογούμε. Εν όψη πιθανού δεύτερου κύματος κορονοϊού, γιατί δεν πρωτοστατεί ο Δήμος στο να απαιτήσει να ξανανοίξει το νοσοκομείο Παναγία και το Λιμωδόν, το οποίο είναι σήμερα κλειστά, για να αντιμετωπίσουμε τυχόν μεγάλες ανάγκες σε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας? Κουβέντα. Έλλειψη ενδιαφέροντος? Όχι. Απόλυτη ταύτιση με την κυβέρνηση ότι ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας το πρωταρχικό είναι να δοθεί και η υγεία στους ιδιώτες. Και μην ξεχνάτε τη συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια και οι δομές υγείας να περάσουν στους Δήμους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μέσω του Δήμου να περάσουν στους ιδιώτες. Οικονομία και του Δήμου. Μείωση τελών 12,5%. Δεν θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπαν και οι άλλοι επικεφαλείς. Ήταν αναντίστοιχο με τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής. Σήμερα θα αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός. Λόγω μειωμένης της πραξιμότητας, λόγω της πανδημίας. Θα μειωθούν τα έσοδα. Αποτέλεσμα με τη σημερινή διαχείριση. Άρα θα μειωθούν και οι υπηρεσίες που θα δίνει ο Δήμος. Πολύ περισσότερο. Διότι δεν περνάει καν από τη σκέψη του Δημάρχου και όλων αυτών των Δημάρχων, αυτών των παρατάξεων, ότι μπορούν να διεκδικήσουν αυτά τα οποία κατακρατά το κεντρικό κράτος εδώ και χρόνια, από την αρχή των μνημονίων, το 70% που θα έπρεπε να παραδίδουν στους Δήμους για τις λαϊκές ανάγκες, για το οποίο φορολογούνται οι πολίτες. Ούτε σκέψη γι' αυτό. Και την ώρα που στην Ευρώπη, το γνωρίζετε, αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος ανταγωνιστικών συμφερόντων, όχι βέβαια ποιος θα υπηρετήσει τους λαούς και ποιος όχι, αλλά πώς θα μοιραστούν μεταξύ τους τα κέρδη ή τις ζημίες οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι εκφρασμένοι από τα κράτη. Σήμερα που γίνεται χαμός στις Βρυξέλλες για το λεγόμενο αναπτυξιακό πακέτο λόγω του κορονοϊού κτλ., δεν υπάρχει καν σκέψη ότι από αυτόν τον οργανισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πολύ στενά ελέγχει και τους Δήμους και τους προϋπολογισμούς, θα πάμε μετά στη συζήτηση για την αναμόρφωση που το λέει και μέσα στο οικονομικό παρατηρητήριο, λέει, μας λέει έτσι πρέπει να κάνουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το παρατηρητήριο. Δεν υπάρχει καν σκέψη να ρωτήσει ένας Δήμαρχος: καλά, ρε Πρωθυπουργέ, εμείς από αυτό το πακέτο 32-30 δις πόσα θα πάρετε? Οι Δήμοι για να καλύψουν τις ανάγκες στην υγεία, στο σχολείο που θέλει αντισεισμική προστασία, στους γέρους που πρέπει να πάνε στο καπί, για την κοινωνική πρόνοια, οτιδήποτε άλλο, εμείς τι θα πάρουμε? Κουβέντα.
Διότι όλοι είναι συμφωνημένοι ότι πρέπει να πάνε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, πρώτα και κύρια σήμερα στους μεγαλοξενοδόχους. Αυτή είναι η ιστορία. Εκεί συμφωνούν όλοι. Εργαζόμενοι. Νομίζω ότι σας πήγε μία επιστολή για τα προβλήματα των εργαζόμενων. Δεν είναι μονάχα ότι δημιουργείται ένας, κάθε δήμαρχος προσπαθεί να αποκτήσει ένα δικό του μηχανισμό μέσα στους εργαζόμενους. Δεν είναι μονάχα ότι συνεχίζονται οι μεγάλες ελλείψεις στα μέτρα ατομικής προστασίας, οι καθυστερήσεις σε πληρωμές, που υπήρχε υπόσχεση ότι θα αποκατασταθούν, τα παράπονα για μετακινήσεις κτλ. Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρότερο και πολύ πιο μακροπρόθεσμο. Οι ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες δεν αναπληρώνονται, άρα η υποβάθμιση των υπηρεσιών και των ίδιων των εργαζόμενων, άρα η εργολαβοποίηση κάθε είδους υπηρεσίας του Δήμου. Ο Δήμος έχει καταντήσει πασαρέλα των εργολάβων, που σημαίνουν, από ό,τι λέει η πείρα, χειρότερα έργα όσον αφορά την ποιότητα, τεράστιες καθυστερήσεις από αυτές που εδώ ψηφίζουμε τις παρατάσεις, διαρκείς παρατάσεις, ακριβότερα έργα, μεγαλύτερα κέρδη για τους εργολάβους, χειρότερα και ακριβότερα έργα για τους δημότες. Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο Δήμος οριστικά να απολέσει τη δυνατότητά του σε λίγα χρόνια να κάνει και την παραμικρή εργασία. Ο Δήμος να αποτελεί απλώς ένα διοικητικό στενό μηχανισμό, ο οποίος κυριολεκτικά σαν χρηματιστήριο θα μοιράζει από εδώ και από εκεί δουλειές σε εργολάβους. Αυτό θα είναι. Αυτό είναι το όνειρό του. Ολοκληρώστε, κύριε Ζαγιανό. Τελειώνω. Για τις προτεραιότητες. Φαίνεται ότι η πανδημία του κορονοϊού και το lockdown δεν δίδαξαν τίποτα το Δήμο. Όπως και την κυβέρνηση, βέβαια. Μέσα σε μία νύχτα η ατμομηχανή της οικονομίας, ο τουρισμός, κατέρευσε. Και αν λυθεί τώρα με το πρόβλημα του κορονοϊού, ποιος μπορεί να βεβαιώσει ότι αύριο σε μία όξη των αντιπαραθέσεων εδώ στην περιοχή μας με την Τουρκία ή οτιδήποτε άλλο δεν βγαίνει μια ταξιδιωτική οδηγία η οποία μπορεί κυριολεκτικά να θάψει την ατμομηχανή της οικονομίας στον τουρισμό. Σε μία νύχτα πάλι. Είναι ο τρόπος ανάπτυξης που προωθεί ο καθένας. Εμείς λέμε ευάλωτος. Δεν λέμε να μην υπάρχει καθόλου τουρισμός, αλλά δεν μπορεί να συγχυθείς μονάχα αυτό. Κανένας δεν άκουσε τίποτα. Συνεχίζουμε και μετά τον κορονοϊό το κύριο πρόβλημά μας και κεντρικά και τοπικά να ενισχύσουμε τους μεγαλοξενοδόχους. Και όχι βέβαια τις γειτονιές, όχι το πράσινο, όχι την κυκλοφορία. Όχι βέβαια να προωθήσουμε επιτέλους το μετρό, για το οποίο και η προηγούμενη κυβέρνηση και ο προηγούμενος Δήμος έχει τεράστιες ευθύνες. Το ίδιο που γινόταν με ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο γίνεται και με τη Νέα Δημοκρατία και με τους δημάρχους που περάσαμε. Αναλογιστείτε το και πραγματικά τοποθετηθείτε έστω μέσα σας. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι για μήνες, για διάφορους λόγους, το μετρό είναι σταματημένο. Δεν δουλεύει κανένας εργαζόμενος, τους έχουν πετάξει έξω οι εργολάβοι. Οι εργολάβοι όμως πληρώνονται κανονικότατα επειδή δεν δουλεύουν. Επειδή χάνουν χρόνο, λέει. Πώς σας φαίνεται αυτό? Αυτό κοστίζει εκατομμύρια. Και δεν κοστίζει εκατομμύρια ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Τζίπρα, ούτε στο Ζέρβα, ούτε στο Μπουτάρι. Στους δημότες αξίζει. Κοστίζει. Πρέπει να συνεχιστεί το μετρό. Με τα αρχεία εκεί που βρίσκονται. Όχι νέα καθυστήρηση και νέα επιβάρηση. Ο ΑΣΤ. Άλλαξε τίποτα? Μην τρελαθούμε. Για το Δήμο είναι 100.000. Βεβαίως μόνο για τον πρώτο έλεγχο. Δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο. Να κλείσω μόνο με το εξής. Ευχαριστώ. Καμία κριτική, ούτε καλόπιστη ούτε κακόπιστη, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή την πολιτική είτε στο κράτος είτε στο Δήμο. Οι δημότες και ο λαός προς Θεού δεν πρέπει να συμβιβαστούν με τα ελάχιστα και με τα ψίχουλα. Να μην αρκεστούν στις εκλογές να πούνε ζήσαμε μια από τα ίδια και να πάνε σε μια νέα απογοήτευση. Πρέπει ο ίδιος ο λαός, οι φορείς του, στα σωματεία του, στις γειτονιές του παντού, να οργανώσει τη δικιά του παρέμβαση, να οργανώσει τη δικιά του διεκδίκηση και απέναντι στο Δήμο, με βάση τις πραγματικές του ανάγκες και με όχι όσες ανάγκες του αναγνωρίζουν οι γνωστοί κανόνες είτε της κυβέρνησης, είτε του Δημάρχου, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ζαριανόπουλε. Κύριε Γαζάκη. Κύριε Ζαριανόπουλε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια του κορονοϊού ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε σημαντική
προσφορά έναντι το δημοτό μας. Και μεγάλη βοήθεια. Πολύ μεγάλη. Αυτό το γνωρίζω διότι ήμουν επικεφαλής αυτής της κατάστασης και έχουμε προσφέρει πάρα πολλά στους δημότες μας κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Επομένως, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε πάρα πολύ στη βοήθεια. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα λες κάθε λέξη. Όχι μόνο απολυμάνει στα σχολεία. Σε σχολεία εγώ δεν είμαι. Σας λέω ότι γενικά τα προβλήματα των δημοτών μας... Ο κορονοϊός δεν είναι στον απολογισμό του 19. Λοιπόν, είναι το 2020, να μην τα μπλέκουμε με αυτά. Δυστυχώς, μισό λεπτό μονάχα για μια απάντηση, γιατί ακούγεται και στην τηλεόραση. Ναι. Δεν υποβαθμίζουμε τα πάντα. Απολυμάνσεις γίνανε. Αλλά σας ερωτώ κάτι που ξέρουν όλοι. Η απολύμανση που θα χρειαστεί από το Σεπτέμβριο στα σχολεία δεν θα είναι μόνο μετά τη λήξη του ωραίου, χρειάζεται όλο το ωράριο. Τι είχε κάνει ο Δήμος για τους σχολικούς καθαριστές? Τίποτα. Είχε το δικαίωμα να πάρει και πρόστος και δεν πήρε και το περηφανεύτηκε η Δήμαρχος Παιδείας. Προσπαθεί να εργολαβοποιήσει και ακόμη και τους σημερινούς. Τους έστειλε την πρώτη μέρα των περιορισμών υποβροχή να συγκεντρωθούν με κίνδυνο να αρρωστήσουν όλοι. Δεν έδινε άδειες ευπαθών ομάδων σε εργαζόμενους σχολικούς καθαριστές. Αυτά δεν έκανε ο Δήμος.